Όπως είπαμε και στην αρχή της τηλεφημερίδας, το αναφέραμε και χθες και το είδαμε στο ειδικό βίντεο στο Σαν Σήμερα. 22 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από την ημέρα του ναυαγίου του Εξπρές Άμινα, ανοιχτά της Πάρου. Χθες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παρονοξίας κ. Καλίνικος τέλεσε την θεία λειτουργία στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατοντοπλιανής και μετά πήγε εκεί στο ακροτήρι Κορακές, είναι απέναντι από το σημείο του ναυαγίου που τέλεσε βέβαια και τρισάγιο επαναπαύσεως των ψυχών των αδικοχαμένων τότε, το 2000 ήταν, αυτές τις ημέρες, 22 Σεπτεμβρίου του 2000. Είναι όμως τηλεφωνική μας γραμμή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παρονοξίας κ. Καλίνικος. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε, Σεβασμιότατε. Του κυρίου, να είστε καλά, κύριο. 22 χρόνια πέρασαν κιόλας. Μας φαίνεται σαν εχθές, Σεβασμιότατε, πραγματικά. Πράγματι πέρασαν τόσα χρόνια, αλλά δεν μπορούμε ποτέ αυτό το περιστατικό, το τόσο πλημερό και τραγικό, να το ξεχάσουμε. Και αυτό το διαπιστώνουμε κάθε χρόνο, γιατί μετά την λειτουργία και το μνημόσυνο που τελούμε στον Μόντσο και τον Πηλιανή, καταβαίνουμε στο σημείο εκείνο, όπου και αν ηγέρθει ένα ωραίο κλεισάκι, και τελούμε το τρισάγιο και βλέπουμε τη συμμετοχή των ανθρώπων. Βέβαια, λιγοστεύουν με τα χρόνια οι μεγαλύτεροι στην ηλικία συγγενείς, αλλά έρχονται και άνθρωποι που δεν έχουν συγγένεια με τους απολεσθέντες αδελφούς μας, και εκεί ψάλλουμε το τρισάγιο τα 82 άτομα που χάθηκαν τη βραδιά εκείνη, 81 ήταν οι επιβάτες του πλούνταξης, των οποίων και ένας ιερέας με την πρεσβυτέρα του, και ο λιμενάρχης της Πάρου, στην ένταση του συντονισμού και στην αγωνία για την διάσταση των ανθρώπων, έπεσε να κοπεί και έπεσε, θα λέγαμε, στο καθήκον, και επιτελούμε μετά το μνημόνιο της Κορακιές, μεταβαίνουμε πίσω στο λιμάνι της Πάρου, που έχει αναγερθεί μία προτομή του Δημητρίου Μάλαμα, του λιμενάρχη, και τελούμε και εκεί τρισάγιο. Και ολοκληρώνεται αυτή η καθυστερημένη διαδικασία των μνημοσύνων για τους ανθρώπους μας που χάθηκαν. Και όντως είναι μία πολύ συγκινητική στιγμή. Αλλά και ήταν πολύ εντυπωσιακή από τις... Εγώ δεν ήμουν τότε στην Μητρόπολη Παρονοξίας. Το 2000 ήταν πολύ εντυπωσιακή όλη η συνδρομή των κατοίκων, των όλων των Παριανών, για να σπεύσουν με βάρκες, με πλοιάρια, με κάθε μέσο να βοηθήσουν, έτσι ώστε να διασωθούν όσοι άνθρωποι περισσότερο. Και πράγματι διεσώθηκαν πολλοί, αλλά χάθηκαν 80 άνθρωποι, 81. Είπατε για τον ηρωικό λιμενάρχη, υπάρχει και Ανδριάντας βέβαια στο σημείο. Ναι, κάναμε, ήταν πραγματικά ήρωας, έτσι. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, και πράγματι πάνω εκεί. Και καταλάβατε πόσο και αυτό ακόμη... Το γεγονός πόσο δυσκόλεψε τα πράγματα, διότι εκείνη τη στιγμή της εντάσεως έφυγε και ο λιμενάρχης που συντόνιζε. Και καταλαβαίνετε τις στιγμές που διαδραματίστησαν και τις σκηνές μετά, που είχαν συγκεντρωθεί όλα τα νεκρά σώματα των ανθρώπων για αναγνώριση στην αίθουσα εκεί. Μια έφυγη της Πάρου, την Αρχίλογο. Τι τραγικές στιγμές, δεν ήταν όλοι Παριανοί, δεν ήταν Παριανοί, Ναξιώτες, Σαμιώτες και άνθρωποι άλλοι που ταξίδευαν για υποχρεώσεις στα νησιά, γιατί το πλοίο μετά στην Αίγυπτο για Σάμο πήγαινε, Σάμο και Καρία. Ήταν μια πάρα πολύ τραγική στιγμή. Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι από την υπόθεση αυτή του ναυαγίου του Εξπρές Άμινα προήλθαν πολύ αυστηρότερες στη συνέχεια διαδικασίες ελέγχου των πλοίων και των επιβατών. Από τότε, για ένα χαρακτηριστικό,
για να συνειδητοποιήσουμε, δεν επιτρέπεται πλέον έκτοτε να μπαίνει κανείς στο πλοίο χωρίς εισιτήριο για να βγάζει μέσα. Διότι έτσι γίνεται και απόλυτος έλεγχος του αριθμού των επιβατών. Λέει τις ανάλυσεις, άλλα μέτρα προστασίας, ας πούμε, και ελέγχου των ταξιδίων. Και αυτό βέβαια συνήθως συμβαίνει μετά από κάποιο ατύχημα, έχουμε κάποια τέτοια μέτρα και πρέπει και αυτό να το επισημάνουμε. Έτσι. Είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι ελοχεύουν πάντοτε στα ταξίδια αυτά στα νησιά μας, είναι βέβαια υψημένοι. Αλλά τώρα από το ναυάγιο αυτό και μέχρι τώρα έχει πάρα πολύ αναβαθμιστεί η ταξιπλοεία, θα λέγαμε, στα νησιά και έχει πολύ βελτιωθεί, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Είναι το καλό που προήρχε από αυτό το μεγάλο κακό. Έτσι. Σεβασμίτα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην Τηλεφημερίδα. Να είστε καλά κι εσείς και έτσι σας ευχαριστούμε που το θυμηθήκατε και το επισημάνατε σήμερα αυτό το γεγονός, γιατί είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε και τους ανθρώπους μας που χάθηκαν, αλλά και για να υπάρχει πάντοτε η αίσθηση ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Έτσι. Την ευχή σας, την ευχή σας, Σεβασμίδα. Καλημέρα, κύριε. Ακούσαμε λοιπόν τον Σεβασμίδα, τον Μητροπολίτη Παροναξίας, 22 ολόκληρα χρόνια από το ναυάγιο του Εξπρές Άμινα λοιπόν. Συμπληρώθηκαν και ακούσατε αυτό που είπε ο Σεβασμιότατο στο τέλος. Συνήθως έτσι γίνεται. Μετά από δυστυχήματα, είτε μιλάμε στην αυσιπλοεία, είτε μιλάμε για αεροπορικά δυστυχήματα, έχονται πιο αυστηροί έλεγχοι, τα μέτρα ασφαλείας, τα standards, όλα όσα πρέπει να τηρούνται, γίνονται πιο αυστηρά. Βγαίνει κάτι, αν μπορούμε να το πούμε αυτό βέβαια, αλλά οι 82 άνθρωποι θυσιάστηκαν και δεν ξεχνιούνται σε κάθε περίπτωση. Έτσι έγιναν και χθες λοιπόν. Δεν τους ξέχασαν. Είχαμε τρισάγιο, τέλεσε ο Σεβασμιότατος εκεί, κοντά στο σημείο του ναυαγίου. Τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και πάμε να δούμε την εορτή της ημέρας. Η Αγία Κυλίνα τιμάται σήμερα από την Εκκλησία μας. Γιορτάζεται ο Ζαγκλιβέρι. Είχαμε τον Εσπερινό, τη Λιτανία χθες, σήμερα την πανηγυρική θεία λειτουργία. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό αφιέρωμα για την Αγία Κυλίνα και επιστρέφουμε πάλι εδώ. Θα πάμε στα Γιάννητσά. Μας περιμένει ο κ. Χατζηδήμου, ο οποίος είναι κατηχητής στον Ιερό Ναό, στην Ενορία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Έχουμε εκδηλώσεις, καθώς ο ναός κλείνει 50 χρόνια φέτος από τα εγγένειά του.